Θέλω να μιλήσω ιδιαίτερα για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς αύριο ο Πρωθυπουργός της χώρας θα δει και τις ενώσεις των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων και καθώς σε λίγες μέρες θα γίνει και το συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου επίσης θα μιλήσουμε. Θέλω λοιπόν ευθέως, ανοιχτά, όπως και προχθές έκανα στην Επιτροπή, να πω την άποψή μου, γιατί πράγματι αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα έντονης συζήτησης και με τους Δημάρχους και με τους Περιφερειάρχες και με διαφορετικές απόψεις μέσα και σε αυτά τα σώματα. Πήγε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Μάρδας, επί ώρες και συζήτησε μαζί τους από την πρώτη στιγμή, έδωσε εξηγήσεις. Το ίδιο έγινε και στην Επιτροπή μας. Δώσαμε εξηγήσεις, υπήρξαν ερωτήματα, διασαφηνίστηκαν ζητήματα. Είμαστε σε ένα συνεχή διάλογο. Πλην όμως, αυτές τις μέρες έγινε κάτι που εγώ το καταγράφω και το σημειώνω. Εκ μέρους πλειοψηφιών στα δύο αυτά σώματα επιλέχθηκε μία μετοπική πολιτική που αφορά και άλλα κόμματα, πολιτικής αντιπαράθεσης, πολιτικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση, με προφανείς εντυπωσιοθυρίες, με προφανή μάλλον διάθεση εντυπωσιοθυρίας, τράβηγμα στα άκρα όλης της κινδυνολογίας και προσπάθειας διαμόρφωσης ενός κοινωνικού και πολιτικού μπλοκ εναντίον της κυβέρνησης. Παρότι δόθηκαν από την πρώτη στιγμή οι εξηγήσεις που αφορούν στον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων και το ότι δεν θα υπήρχε κανένας είδους έλλειψη και μάλιστα σε ζητήματα και σε προγράμματα κοινωνικά ή και σε αναπτυξιακές προσπάθειες, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες κτλ. Με μία κλίμακα είναι αλήθεια, εκεί δεν μπορώ να τους βάλω όλους μέσα προς Θεού, με την πάντοτε ευγενή προσπάθεια, συνδρομή και επικουρία μέσων μαζικής ενημέρωσης, που προφανώς είναι στρατευμένη είτε έτσι αλλιώς σε μία πολιτική σύγκρουσης με τη σημερινή κυβέρνηση, δημιούργησαν γενικότερα στο λαό μας ένα κλίμα άκρα της κινδυνολογίας. Την ίδια ώρα δηλαδή που παίρνανε από τα πιο επίσημα χείλη διασαφηνείς με νούμερα, δεσμεύσεις για τα ζητήματα τα οποία έθεταν, με χίλιους δύο τρόπους διέρεαν ή παρουσίαζαν μία εικόνα στην οποία πραγματικά κανείς μόνο να τρομάξει μπορούσε. Τα παιδάκια θα σταματήσουν να πηγαίνουν στους δορυφικούς σταθμούς, δεν θα υπάρχουν να μεταφέρονται, θα σταματήσουν τα κοινωνικά προγράμματα, τέρματα, επιδόματα, το νερό μπορεί να αρχίσει να κόβεται κλπ. Κλπ. Τότε γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση και την κάνουμε και σοβαρά, αν δεν πρόκειται, δηλαδή ισότα μη ακουόντων γίνεται αυτή η συζήτηση? Και έρχομαι τώρα να θυμηθώ, διότι όλα έχουν τη σημασία τους. Εγώ έχω την καλύτερη διάθεση ως Υπουργός Εσωτερικών, επιτρέψτε μου που μιλάω έτσι στον ελληνικό, και το έχω κάνει μέχρι τώρα και το γνωρίζουν όλοι, όλα τα κόμματα εδώ, όλες οι παρατάξεις και όλοι οι εκπρόσωποι τους και οι δήμαρχοι, έχουμε την καλύτερη διάθεση μέσα στο δεδομένο για την ώρα πλαίσιο να λύσουμε και να επιλύουμε πολλά προβλήματα. Ακόμα και στο νομοσχέδιο που θα έρθει την άλλη εβδομάδα θα δείτε πράγματα που ζητούσαν για χρόνια, τα οποία θα μπορέσουμε να τα προωθήσουμε. Πλην όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική διάθεση και προδιάθεση που υπάρχει για σύγκρουση επί παντός του επιστητού, γιατί δεν αξίζει στους δημάρχους και στους περιφερειάρχες που μόλις τώρα εξελέγησαν και έχουν πενταετής θητείες μπροστά τους, το πλεονέκτημά τους να το κάνουν μειονέκτημα. Και θέλω να το πω από αυτού του βήματος, πριν τους το πω στους ίδιους. Έχουν πλεονέκτημα, διότι πραγματικά είναι καινούργοι, παρέλαβαν
άλλοι καλά, άλλοι κακά πράγματα, άλλοι συνεχίζουν κάποιες θητείες. Έχουν μπροστά τους μια ολόκληρη θητεία να φτιάξουν ένα πρόγραμμα, μια προσπάθεια να διαδραματίσουν ένα ρόλο. Δεν τελειώνει αυτό τον καιρό η θητεία του να πει πως είναι όμοιροι δεσμεύσεων, τακτικών επιλογών, συντεχνιακών αντιλήψεων. Έχουν αυτή τη δυνατότητα, όπως επίσης, και το έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα, είναι το τελευταίο επίπεδο, όχι θεωρητικά με βάση την αρχή της επικουρίας, της εγκύτητας κτλ, επί της ουσίας. Είναι το τελευταίο επίπεδο, το τελευταίο δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης κοντά στον κόσμο που του συμβαίνουν όπου συμβαίνουν. Θυμάστε τι ύμνους βγάλαμε από εδώ όταν συζητάγαμε περί της ανθρωπιστικής κρίσης και της δυνατότητας σε επαφή και με τις δυνάμεις που τόσα χρόνια εθελοντικά δημιούργησαν αυτές τις δομές αλληλεγγύης οι Δήμοι να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια. Αδικούν λοιπόν εαυτούς και αλλήλους όταν στρατεύονται σε πολιτική σύγκρουση για την απομείωση της σημερινής κυβέρνησης εν ώψη αυτής της πολύ δύσκολης κατάστασης που βρίσκεται η χώρα και της διαπραγμάτευσης την οποία διεξάγει η σημερινή κυβέρνηση. Ήμουνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τα δύσκολα χρόνια με τον κύριο Μηταράκη, ενώ μέσα στην κρίση 10, 11, 12 μέχρι που έγινα βουλευτής. Ξέρω πολύ καλά. Χθες μας μοιράστηκε στην Επιτροπή, το λέω έτσι πως κινήσω το ενδιαφέρον κανενός συναδέλφου, ένα ολόκληρο ντοσιέ από την Ένωση Περιφερειών και από την ΚΕΔΕ, όπου έχει τις αποφάσεις για να μας αποδείξουν ότι στο παρελθόν υπήρχε μια αντίθεση, μια αντίσταση στα ούλτρα μνημονιακά χρόνια από τις ηγεσίες αυτών των φορέων. Τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν τότε σε όλες τις κρίσιμες περιόδους. Απολύσεις, μεσοπρόθεσμα, 60-65% μειώσεις, μείωση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κλπ. Εάν κάνει κανείς στον κόπο, εγώ έτυχε να τα ξέρω επειδή ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά τα επιβεβαίωσα χθες από το κείμενο που μας μοιράστηκε. Αν κάνει κανείς τον κόπο και δει αυτές τις αποφάσεις, θα δει πως το 95% δυστυχώς αυτών των αποφάσεων ήταν μια πλήρης ή έμεση συνηγορία στις μνημονιακές πολιτικές. Σας επαναλαμβάνω τα κείμενα που μας μοιράστηκαν χθες, όπου υπήρχαν διάφορες προσχηματικές εναλλακτικές διέξοδοι του στυλ, παραδείγματος χάρη, μην απολυθούν και μην βγουν διαθέσιμοι από την τάδε δομή, ας βγουν από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις οι οποίες πρέπει να καταργηθούν, ας γίνει από εκεί η αποθήκη των διαθεσίμων και των απολύσεων. Ή μη μας λέτε τι να κόψουμε, που μας λέτε να κόψουμε φοβερά ποσά, αφήστε μόνοι μας να κόψουμε. Είναι γραμμένα αυτά. Δείτε, η Οικονομική Επιτροπή τα ξέρει χθες που είπε. Αφήστε μόνοι μας να κανονίσουμε που θα μειώσουμε τις δαπάνες. Και λοιπά και λοιπά. Το μεσοπρόθεσμο το έχω καταψηφίσει. Έχω εισηγηθεί εκ μέρους της Περιφερειακής Παράταξης στην Αττική μαζί με άλλες δυνάμεις άλλων εναντίον του μεσοπροθέσμου που μας είχαν φέρει. Το είχαν αποδεχθεί πλήρως. Πλήρως με τα κονδύλια που είχε για την αυτοδιοίκηση. Λυπάμαι πάρα πολύ που αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξέρετε πόσο έχουν μειωθεί. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτό το χώρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχοι. Είναι δύσκολο. 60-65% έχουν μειωθεί οι ΚΑΠ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κύριε Μηταράκη, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν 860 εκατομμύρια ευρώ το 2010 για τις δομές τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι 160. Και είναι 160. Πήγαινε να κάνεις έργα, πήγαινε να κάνεις δουλειά. Αυτή είναι η κατάσταση. Υποκλίνομαι στην αγωνιστική διάθεση των δημάρχων. Υποκλίνομαι στην αγωνιστική διάθεση των περιφερειαρχών που θέλουν να αμυνθούν έναντι της λέλαπας η οποία ενέσκυψε στη χώρα. Λίγη σοβαρότητα. Λίγη σοβαρότητα. Αναφέρθηκα προχθές, πείραξε αυτό, μου απαντήσανε χθες. Ένας ουσιαστικός διάλογος γίνεται για περιορισμένη ευθύνη.
για περιορισμένη ευθύνη ενώπιον αυτής της κατάστασης. Για όσους ήταν στην προηγούμενη επιτροπή, από όλα τα κόμματα, του Υπουργείου Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης κτλ. Θυμάστε πάρα πολύ καλά πως από εκείνη την αίθουσα της Γερουσίας είχαν αποχωρήσει, τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι ακριβώς, ενδεχομένως και άλλες δυνάμεις, όταν μπροστά, πολύ λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, όταν μπροστά στην καταιγίδα η οποία ερχόταν στην αυτοδιοίκηση, το λέω και για εσάς που είστε νεότεροι, όχι ατομικά ως κόμμα για το ποτάμι, στην καταιγίδα που ερχόταν στο 60% μείον, έγινε έκτακτη σύσκεψη της Βουλής, διάσκεψη με τους φορείς, όπως είχαμε χθες. Για το 60%, το 65% που πάει. Όπου παρουσιάστηκε τότε η ΚΕΔΕ, δεν έχει τον ίδιο πρόεδρο όπως τώρα, το αναγνωρίζω προς Θεού ότι υπάρχει καμία συλλογική ευθύνη των διοικήσεων. Μιλάμε όμως για θεσμούς και για δομές που πρέπει να διαμορφώνουν μια συλλογική μνήμη και στην αγωνιστική τους δράση και πορεία. Είχαν έρθει λοιπόν η διοίκηση της ΚΕΔΕ και μας μοίρασαν προς επεξεργασία στους έξαλλους περίπου βουλευτές, ίσως όλων των κομμάτων, ας πούμε, τότε, για το τι έφερνε η κυβέρνηση, τι έκοβε, τον ομφάλιο λόρο, είχε πιάσει το λαρύγγι της αυτοδιοίκησης χωρίς αρμοδιότητες πόρους, μας είχαν φέρει ένα ντοσχεδάκι, και αυτό στη διάθεσή σας αν θέλετε, με τον εξαιρετικό τίτλο «Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργάνων της στην υπέρβαση της κρίσης της χώρας». Αυτό ήταν. Δεν ήταν η αντίσταση, το τι θα κάνουμε κτλ. Πώς όλοι μαζί θα βρούμε τον τρόπο αυτές τις νόρμες που μας βάζανε απ' έξω ή έμπαιναν από κοινού με τις ελληνικές κυβερνήσεις να τις εξυπηρετήσουν. Γι' αυτό και για πολλά άλλα για τα οποία θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε πρώτα με τους ίδιους. Για το πελατειακό σύστημα το οποίο σε αγαστή συνεργασία με τις πολιτικές ηγεσίες τα προηγούμενα χρόνια είχε στηθεί και συνέχιζε να δουλεύει και σε συνθήκες κρίσης μέσα σε αυτούς τους χώρους. Για τα παρατηρητήρια, για τους ισολογισμούς, για τους προϋπολογισμούς, για τον τρόπο που επιλύονταν τα θέματα με τους προϋπολογισμούς. Και για πολλά άλλα θα συζητήσουμε. Εγώ δεν έχω άλλο τρόπο. Το είχα πει και στην προηγούμενη συζήτηση, συνάδελφε. Αυτός είναι ο τρόπος, μήπως ακούσει κανείς από το κατευθείαν. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα οποία λέμε στην ουσία τους, στην επιχειρηματολογία τους, να βγουν προς τα έξω. Είναι σαφέστατο, τους λόγους τους γνωρίζουμε, δεν είναι ανάγκη να στενοχωριόμαστε γι' αυτό. Αλλά είπα αρκετά πράγματα σήμερα, θα πούμε κι άλλα αύριο και μεθαύριο. Δεν ανοίγουμε φάκελο στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα μετά εορτής, διότι ήμασταν μέσα σε αυτούς τους αγώνες του λαού εκεί κάθε στιγμή που πέρναγε, και στο δρόμο και μέσα στους δήμους, παντού, και για κάθε ζήτημα το οποίο πρόκειπτε. Αλλά δεν θα περάσουμε και ασχολίαστο αυτό το κλίμα της σκληρής μετοπικής πολιτικής αντιπαράθεσης σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όπου η κυβέρνηση πραγματικά πιέζεται ασφυκτικά για να ενδώσει σε απαράδεκτες απαιτήσεις των εταίρων δανειστών να διαμορφώνεται αυτό το μέτωπο εναντίον της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ 2,5 μήνες μετά που έχουμε αναλάβει. Όποιοι θέλουν ή φαντασιώνονται πως θα γίνει παρένθεση αυτή η κυβέρνηση και κυρίως θα γίνει παρένθεση η προσπάθεια του λαού να σηκώσει κεφάλι και ότι θα ξαναμπούμε σε έναν δρόμο με το κεφάλι κάτω, όπου τότε δήμοι, περιφέρειες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα τα οποία διαλύσατε και κλείσατε, θα μείνουν στη μοίρα τους. Θα φεύγουν εκατοντάδες χιλιάδες νέων ανθρώπων ως μετανάστες στο εξωτερικό. Και θα μείνει η χώρα μας πραγματικά χρεοκοπημένη όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτισμικά και ηθικά, πλανώνται πλάνοι ικτρά. Ο λαός έδωσε την απάντησή του και αν χρειαστεί θα την ξαναδώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.